νομίζω ότι είναι ο Λετώνος. Είτε μια λογική σύγκριση μεταξύ Λετωνίας και Ελλάδος. Το 2008 και η Λετωνία ήταν σε αντίστοιχα δύσκολη οικονομική θέση. Όμως, εφαρμόσαμε πολύ αυστηρά μέτρα λιτότητας, νοικοκυρέψαμε τα του οίκου μας πάρα πολύ γρήγορα. Η οικονομία μας συνεστάλλει για περισσότερο από 20%. Υπήρξε ύφεση. Μειώσαμε όμως κατά 30% τον δημόσιο τομέα, μειώνοντας και μισθούς και προσωπικό. Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές βοήθησαν τη Λετωνία να ανακάμψει και να είναι μία από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες του 2013. Tādas valstis kā Spānija, Portugāla, Īrija ir viens no augošākajām valstīm. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν σήμερα είναι ότι οι οικονομίες όπως της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας είναι από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Επομένως, υπάρχει συνταγή. Την ξέρουμε. Δεν είναι εύκολη. Είναι οδυνηρή. Αλλά το θέμα είναι να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές και να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση. Τελευταία ερώτηση. Τι σκέφτεται η Λετωνία για τους Έλληνες, για την Ελλάδα? Τη θεωρεί ένα σπάταλο κακομαθημένο παιδί που δεν θέλει να αναλάβει μέτρα? Ο λετωνικός λαός δεν κατανοεί τον ελληνικό. Είναι θυμωμένοι οι Λετωνοί με τους Έλληνες? Όχι, εκπλήττονται όμως. Μες εσαμ ρεδζέιουσι, κα εσ εω μινέι, λιότι λαμπς πιέμέρς, κουρ στρουκτουράλας ρεφόρμς ον ταούπίβ παλίδς πάρβαρέτ κρίζι. Όπως είπα, είδαμε χώρες να εφαρμόσουν διαφορετικές αλλαγές και μέτρα λιτότητας και να υπερβαίνουν έτσι την κρίση που αντιμετώπισαν. Σε σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, είναι δύσκολο για μένα να αποφανθώ για τα περί του χαρακτήρα του Πρωθυπουργού. Δεν έχω προσωπική σύνδεση μαζί του. Όμως, με τον κύριο Βαρουφάκη θα είχα πάντως δυσκολίες συνεννόησης. Ευχαριστώ πολύ.